Ερώτηση κατέθεσαν η Μαρία Τριανταφύλου, ο Γιώργος Βαρεμένος και οι Ροδιώτη, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, για τη λειτουργία του ΧΙΤΑ στη Βλαχομάνδρα. Οι τρεις βουλευτές, αφού κάνουν ένα σύντομο ιστορικό στα όσα έχουν διαπιστωθεί από κατοίκους και τον Περιβαλλοντολογικό Σύλλογο σχετικά με το ρέμα της Αμεραούς που εκβάλλει στον Εύβοινο και περνά κάτω ακριβώς από το ΧΙΤΑ, σημειώνουν πως ο ΧΙΤΑ βρίσκεται ψηλότερα και το ρέμα χαμηλότερα, με αποτέλεσμα κάθε υγρό απόβλητο που διαρρέει, επιφανειακά και υπόγεια από το ΧΙΤΑ, να καταλήγει στο ρέμα. Αναφέρουν μάλιστα πως από το ρέμα της Αμεραούς αρδεύονται καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ποτίζονται εγωπρόβατα και αναφέρεται μάλιστα από πολίτες ότι σημειώθηκαν θάνατοι σε πρόβατα. Το ρέμα διέρχεται μεγάλη περιοχή που είναι καταφύγιο θηραμάτων, όπως αναφέρουν οι βουλευτές, και ο κίνδυνος για τα ίδια αυτά, καθώς και για τη χλωρίδα και την πανίδα εν γέννη του ρέματος Αμεραούς, είναι τεράστιος. Το ρέμα εκβάλλει στον Εύβοινο ποταμό από όπου ιδρεύονται δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Μεσολογίου, καθώς και το ίδιο το Μεσολόγγι. Ερωτούν λοιπόν τον αρμόδιο υπουργό, μεταξύ άλλων, εάν εφαρμόζεται το πρόγραμμα παρακολούθησης των περιβαλλοντολογικών παραμέτρων λειτουργίας του ΧΙΤΑ, αφού το πρόβλημα έχει παρουσιαστεί επανειλημμένα, γιατί οι αρμόδιοι φορείς περιορίζονται σε δειγματοληψία νερού μόνο στις τρεις υπάρχουσες γεωτρήσεις του εν λόγω ΧΙΤΑ και δεν γίνονται περαιτέρω έλεγχοι για να προλαμβάνεται άμεσα τυχούσα διαρροή, και τι ενέργειες έχουν γίνει προκειμένου να εντοπιστούν τα αίτια της διαρροής.